Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Είμαι ραδιοφωνική παραγωγός, είμαι DJ, είμαι τρελή με το μακιγιάζ και το skincare. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Και σήμερα αποφάσισα να σας δείξω ένα μακιγιάζ για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Για την πιο ερωτική μέρα της χρονιάς, για αυτή τη χρονιά που ψάχνουμε αφορμή όταν είμαστε σε σχέση, έτσι κάτι να κάνουμε, να την αναβιώσουμε, να τη ζωντανέψουμε, να την κάνουμε πιο πικάντικη, να την κάνουμε πιο γλυκιά. Λοιπόν, γι' αυτό σήμερα λοιπόν θα κάνουμε αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο προέκυψε, δεν το είχα προγραμματίσει να σου πω την αλήθεια, και έχει και αρκετά προϊόντα από την limited edition συλλογή της Kiko Milano, η οποία λέγεται Sweet Affairs. Έχουμε ρούζ, έχουμε παλίτα για τα μάτια, έχουμε πολλά και διάφορα, έχουμε και σοκολατάκια. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσα να σας προσφέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξέρω ότι δεν είχαμε βίντεο την περασμένη Κυριακή και ίσως μερικές από εσάς αναρωτιέστε γιατί. Να σας πω λοιπόν ότι αποφάσισα ότι φέτος, από φέτος, θα ανεβάζω βίντεο όταν πραγματικά εγώ νιώθω ότι το περιεχόμενό μου είναι καλό και ενδιαφέρον. Δεν είχα κάτι καλό και ενδιαφέρον να σας παρουσιάσω την περασμένη Κυριακή, γι' αυτό αποφάσισα να καθυστερήσω λίγο να ανεβάσω βίντεο. Και όταν θα έχω κάποια προϊόντα συγκεντρωμένα μπροστά μου και μια ωραία ιδέα, να σας ανεβάσω το αντίστοιχο βίντεο. Ξέρω ότι μου έχετε γράψει πολλές ότι θέλετε να δείτε τη συλλογή με τα καλλιτικά μου. Πρέπει να κάνω, παιδιά, μια τρελή εκαθάριση και μετά να καταλήξω σε μια minimal συλλογή για να σας τη δείξω. Μπορεί να φιλμάρω την εκαθάριση, μπορεί και όχι. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες, γιατί και ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος και αυτά παίρνουν, ξέρετε, εξτρά χρόνο. Λοιπόν, δεν καθυστερώ, πάμε κατευθείαν να περάσουμε στην δημιουργία αυτού του μακιγιάζ. Πρώτα θα απολεπίσω τα χείλη μου με το Sweet Affairs Coco Lip Scrub που έρχεται σε αυτό το μικρό βαζάκι, γιατί θέλω να έχουμε πάρα πολύ απαλά χείλη για φίλημα. Όχι ο Άναστη γιατί το Άγιο Βαλεντίνο, για κάθε μέρα το θέλουμε αυτό ούτως ή άλλως. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι είναι αρκετά βουτυρένιο και λιπαρό. Τους νιώθω τους κόκκους ότι κάνουν δουλειά και απολεπίζουν, αλλά δεν νιώθω σε καμία περίπτωση, ευτυχώς, ότι γδέρνουν τα χείλη μου και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το αφαιρώ με ένα λίγο νοπό βαμβάκι και χρειάζομαι επιγόντως ενυδάτωση και αυτό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι αυτό εδώ από Lano Lips. Είναι το 101 Ointment Multipurpose Super Balm. Έχω χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο προϊόν στο παρελθόν από τη Lano Lips, νομίζω όχι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ολοκένουργιο. Οχ. Και παιδιά, από το κρύο, έχει γίνει massive. Είναι σαν πολύ πυγμένη βαζελίνη, να σας πω την αλήθεια. Ναι, και έτσι τη νιώθω και στα χείλη μου, αλλά αυτή τη στιγμή το χρειάζονται επιγόντως. Να ξέρετε, αυτό είναι ένα μπάλμι που μπορείτε να το βάλετε σε οποιαδήποτε περιοχή νιώθετε ότι είναι πάρα πολύ ξηρή, ακόμα και στους αγκώνες των χεριών δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να βάλω primer. Πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ μου, θα χρησιμοποιήσω το κλασικό και αγαπημένο Smashbox Photo Finish Smooth and Blur Primer, το οποίο λατρεύω χρόνια τώρα και πρόσφατα το ξαναθυμήθηκα και πραγματικά τρώω κολλήματα. Είναι κάτι περίοδοι που κάποια προϊόντα θέλω να τα χρησιμοποιώ συνέχεια και κάθε μέρα, γιατί πραγματικά με βολεύουν πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα για foundation θα χρησιμοποιήσω ένα foundation το οποίο το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ακόμα στο κουτάκι του, δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Είναι από τον Corel, λέγεται Corrective Compact Foundation, Activated Charcoal, με ενεργό άνθρακα δηλαδή, για να έχει διάρκεια. Έχει SPF 20 που, okay, δεν το χρειαζόμαστε μιας και τώρα θα κάνουμε βραδινό μακιγιάζ, αλλά πάντα χρήσιμο είναι να υπάρχει στο foundation σας. Και έχει ένα σφουγγαράκι και το foundation από την άλλη μεριά σε κρέμα. Έχω να χρησιμοποιήσω τέτοιο σφουγγαράκι δε από τότε που πήγαινα σχολείο, νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα με βολέψει, ωστόσο θα ξεκινήσω εφαρμόζοντάς το στο πρόσωπό μου με αυτόν τον τρόπο. Α, δεν είναι άσχημο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν η απόχρωση θα μου ταιριάξει. Θα φανεί σε λίγο αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο χρυσαφένια από τον τόνο της επιδερμίδας μου. Αλλά αυτό δεν με σταμάτησε ποτέ από το να δοκιμάσω νέο foundation. Λοιπόν, μου αρέσει αρκετά η κάλυψη, μπορώ να πω. Εδώ τις κοκκινίλες ειδικά που έχω, παιδιά, τις καλύπτει με ένα πέρασμα και το σφουγγαράκι δεν είναι κακό. Δείτε λίγο την μισή πλευρά τέλος πάντων του προσώπου. Δεν έχω βάλει καν στο μέτωπο, αλλά νομίζω ότι η διαφορά με την άλλη πλευρά είναι πολύ αισθητή. Τελικά το χρώμα είναι κάπως καλό, ε! Λοιπόν, το σφουγγαράκι είναι συμπαθητικό, αλλά εγώ θέλω να περάσω σε ένα
πινέλο. Θα το πάρω με το πινέλο μου και θα συνεχίσω την εφαρμογή όπως έχω συνηθίσει να εφαρμόζω το foundation μου, γιατί νομίζω ότι έτσι δεν αφήνει και γραμμές και απλώνεται πολύ καλύτερα. Πολύ καλή η πρώτη εντύπωση και τώρα κοίτα να δεις που το χρώμα μου φαίνεται και πιο ανοιχτό χρώμα από την επιδερμίδα μου, αλλά θα τα ισορροπήσουμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάω στο concealer, θα χρησιμοποιήσω από τη σειρά Born to Glow της NYX, την απόχρωση νομίζω Natural, τουλάχιστον θα ξεκινήσω με αυτήν. Και αν θέλω κάτι πιο φωτεινό θα χρησιμοποιήσω και άλλη απόχρωση. Και θα το απλώσω με το αγαπημένο μου Beauty Blender. Νομίζω ότι θα το περάσω με το Beauty Blender και όλο το πρόσωπο για να είναι πιο ομοιόμορφη η εφαρμογή και το foundation, γιατί μου αρέσει το τελείωμα που δίνει. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη από τη βάση μου, θέλω όμως επιγόντως να σετάρω παιδιά το πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την πούδρα από Kiko που είναι η Universal Veil Finishing Powder και είναι άχρωμη για γύρω από τα μάτια, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι ελαφριά. Και για το υπόλοιπο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την πούδρα από NYX, είναι η Can't Stop, Won't Stop. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η Light Medium. Για bronzer, Kiko Milano Flawless Fusion, στην απόχρωση νούμερο 5. Πολύ το έχω βολευτεί αυτό το bronzer, από αυτά που κυκλοφορούν δηλαδή σε πιο οικονομική τιμή, είναι πάρα πολύ αξιοπρεπές. Έχει λίγο kickback όταν βάζετε το πινέλο σαν στην πούδρα. Αλλά okay, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα. Θα φτιάξω φρύδια με αυτό το πολύ λεπτό μολυβάκι από την NYX που έχω καταβολευτεί και είναι το Micro Brow Pencil στην απόχρωση Brunette. Το έχω ξαναπεί, αυτή η απόχρωση δεν είναι απόλυτα σωστή για το δικό μου χρώμα φρυδιών. Αν το ξαναγόραζα θα έπαιρνα σίγουρα την αμέσως επόμενη, την λίγο πιο σκούρα. Ωστόσο εντάξει, το περνάει το τεστ. Απλά είναι και το τελευταίο μολύβι, παιδιά, που μου έχει απομείνει για τα φρύδια. Δεν έχω άλλο, όλα τα υπόλοιπα τα έχω τελειώσει και έχω κάνει κάποιες παραγγελίες, αλλά έχουν βγει σε πάρα πολύ τα courier, δεν ξέρω τι γίνεται. Πού θα πάει, κάποια στιγμή θα έρθουν. Επειδή δεν έχω λοιπόν κανένα οικονομικό προϊόν για να σταθεροποιήσω τα φρύδια μου, θα χρησιμοποιήσω το Brow Freeze από Anastasia που το λατρεύω. Για τα μάτια, πριν χρησιμοποιήσω την παλέτα, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την κρεμόδη σκιά, την Always On Cream Shadow από την Smashbox, είναι στην απόχρωση Sweat. Και θέλω να τη βάλω στο βλέφαρό μου ως βάση, γιατί είναι ένα πολύ έτσι ουδέτερο χρώμα. Θα το απλώσω με το δάχτυλό μου και από πάνω θα βάλω και τις σκιές που θέλω να εφαρμόσω. Και πάμε στην παλέτα ματιών, είναι αυτή, λέγεται Guilty Pleasures. Είναι από την Limited Edition συλλογή της Keiko Milano Sweet Affairs. Και πάμε να ξεκινήσουμε, δεν έχω σκεφτεί καθόλου πώς θα είναι το eye look για σήμερα. Αλλά θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το χρώμα που είναι το πιο απαλό στην παλέτα. Και το kickback. Οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε τεινάξει το πινέλο σας πριν ξεκινήσετε. Λοιπόν, αυτό το χρώμα είναι σχεδόν ίδιο με την κρεμμόδη σκιά που έβαλα, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Θα το απλώσω λοιπόν και στα δύο μάτια, από την κόγχη και πάνω ουσιαστικά. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ το χρώμα που φαίνεται κάπως σκούρο, αλλά θα το πάρω πάρα πολύ απαλά στο πινέλο μου. Συνεχίζω με το ίδιο πινέλο και θα το φέρω εδώ στην κόγχη του ματιού, κοιτώντας ευθεία με ανοιχτά μάτια για να δημιουργήσω την πρώτη σκίαση. Να σας πω κάτι, άλλαξα γνώμη. Νομίζω ότι αυτή εδώ την απόχρωση θα τη βάλω σε όλο το βλέφαρο τελικά. Θα τη βάλω και στο κινητό, γιατί μετά θα βάλω και άλλες σκιές από πάνω και θα την κάνουμε πιο λαμπερή. Οπότε την απλώνω σε όλο το κινητό βλέφαρο με αυτό εδώ μου το πινέλο. Βλέπετε, η απόδοση είναι πάρα πολύ ωραία. Απλώνονται πάρα πολύ γρήγορα, πηγαίνουν εκεί που θες και το blending είναι καλό. Πολύ ωραία και με ένα λίγο πιο μικρό πινέλο, αυτό εδώ, θα πάρω τον σκούρα καφέ τώρα και θα τη φέρω στην εξωτερική μεριά, στην εξωτερική γωνία του ματιού, όπως κάνω πάντα, δημιουργώντας ένα V, σβήνοντας προς τα έξω και προς τα πάνω και σκουραίνοντας αυτό εδώ το σημείο. Εδώ μου έπεσε λίγο παραπάνω, είναι εμφανές, οπότε επιστρέφω στο πρώτο μου πινέλο για να μπλεντάρω και να σβήσω τις άκρες. Και ευτυχώς γίνεται δουλίτσα, γιατί το καφέ, το σοκολατή μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αλλά είναι λίγο σκούρο, θέλει λίγο προσοχή. Θα πάρω αυτό εδώ το πολύ μικρό πινέλο τώρα, το Luxe Mini Round με την ίδια σκούρα καφέ σκιά. Θα το τεινάξω και θα τη φέρω κάτω από το μάτι μου, στο κάτω βλέφαρο. Και με το ίδιο πινέλο θα πάρω αυτή εδώ, την πιο έτσι ιριδίζουσα
καφέ σκιά και θα σβήσω προς τα κάτω. Τις ηρετίζουσες σκιές δεν χρειάζεται να τις τεινάζετε, εγώ το έκανα τελείως μηχανικά, σε αντίθεση με τις μάτι οι οποίες έχουν αρκετό fallout και είναι επικίνδυνο να λερωθείτε, οπότε το νου σας. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω φυσικά να τονίσω το πάνω μέρος του ματιού ακόμη περισσότερο, οπότε θα συνεχίσω με αυτό εδώ το πινέλο και την σκούρα καφέ σκιά και θα τη φέρω και πιο κοντά εδώ στη γραμμή των βλεφαρίδων μου, σε αυτό εδώ το σημείο, για να το σκουρίνω ακόμη περισσότερο. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει γίνει έτσι αρκετά smoky και τώρα δεν ξέρω αν θέλω να πάρω αυτήν εδώ ή αυτήν εδώ και να τη φέρω στο κινητό βλέφαρο. Νομίζω ότι θέλω αυτή που χρησιμοποίησα και στο κάτω μέρος του ματιού. Θα την πάρω λοιπόν με το δάχτυλό μου και θα την τοποθετήσω σε όλο το κινητό βλεφάρο, μάλλον στα 2 τρίτα του κινητού βλεφάρου, για να δώσω αυτή την λάμψη. Πω, τι ωραίο χρώμα, καταπληκτικό. Θέλω να τονίσω λίγο ακόμα το βλέμμα, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μηχανικό μολύβι από Smashbox. Είναι στην απόχρωση Raven και λέγεται Waterproof Color Liner. Είναι και αδιάβροχο. Θα το βάλω λοιπόν μέσα στο μάτι από την πάνω μεριά. Θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου για να περάσουμε κατευθείαν σε μάσκαρα. Δεν νομίζω ότι θα βάλω eyeliner, παρόλο που έχω ένα διπλό προϊόν που από τη μία είναι eyeliner, από την άλλη μάσκαρα από την limited edition συλλογή Sweet Affairs της Kiko Milano. Ανοίγω λοιπόν και αυτό το κουτάκι και έχει αυτό το διπλό προϊόν που σας έλεγα και ένα liquid lipstick μαζί με τον gloss του από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στη μάσκαρα. Δεν θα το δοκιμάσω το eyeliner σήμερα. Και η μάσκαρα είναι αυτή. Για πάμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα μας δώσει. Α, εκ πρώτης όψεως μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το βουρτσάκι, μ' αρέσει ο διαχωρισμός, μ' αρέσει ο όγκος. Και βλέπω τεράστια διαφορά από τη μία πλευρά στην άλλη, παρόλο που ακόμα είμαι στην πρώτη στρώση. Για δείτε. Καταπληκτικό. Περνάω στην δεύτερη στρώση για τη μάσκαρα, που εφαρμόζεται πάρα πολύ ωραία. Δεν μπερδεύονται οι βλεφαρίδες μεταξύ τους, δεν αφήνει κόμπους ή κομματάκια. Είναι τέλεια, παιδιά. Έχω ερωτευτεί. Λοιπόν, βάζω και στις κάτω, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να λερωθώ. Και πάμε σε ρούζα από την ίδια συλλογή. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ το διπλό Duo Coco Blush, που από τη μία μεριά είναι matte, από την άλλη είναι iridescent. Θα ξεκινήσω προφανέστατα από την matte πλευρά, γιατί με τρομάζει και λίγο η iridescent. Α, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό δεν έχει fallout, παιδιά, είναι καταπληκτικό και είναι και πολύ ωραίο χρώμα. Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος του ρούζ, οπότε θα συνεχίσω να βάζω. Γιατί είναι πάρα πολύ απαλό και εγώ θέλω κάπως να το χτίσω και λίγο στη μητούλα. Και θα πάρω ένα πιο μικρό πινέλο για να περάσω στην άλλη πλευρά την ηρεδίζουσα, γιατί φοβάμαι. Θα πάρω λοιπόν αρκετή ποσότητα και θα ξεκινήσω εδώ στο πάνω σημείο όπου χτυπάει το φως στο μάγουλο. Ναι, γιατί είναι ρούζ παύλα highlighter το συγκεκριμένο και δεν θέλω να λάμπουν τα μαγουλά μου παντού, αλλά εδώ ψηλά μ' αρέσει. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου κακό. Τι λέτε, το περίμενα, αλλά μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ γλυκό. Λοιπόν, πάμε και στα χείλη που εγώ θα έβαζα ένα χρώμα κοντά στο χρώμα των χιλιών μου, να σας πω την αλήθεια, με αυτό εδώ το μακιγιάζ και όπως το βλέπω τώρα. Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να δοκιμάσω αυτό εδώ που έρχεται από τη συλλογή της Kiko. Είμαι τόσο αναποφάσιστη όταν πρόκειται να δοκιμάσω ένα καινούριο χρώμα κραγιόν που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Θα το βάλω για το σκοπό του βίντεο, αφού πρώτα κάνω περίγραμμα, μετά όμως μπορεί να το αφαιρέσω, σας το λέω να το ξέρετε. Περίγραμμα με το μολύβι από Viv στην απόχρωση Rumor που έχω λατρέψει. Και πάμε να δοκιμάσουμε και το κραγιόν. Δεν σας είπα, παιδιά, απόχρωση, είναι η 03. Αν θέλετε να το αναζητήσετε. Ωραία αίσθηση, πάρα πολύ ωραίο απλικατέρ. Και τελικά είναι και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, απλά εγώ δεν έχω συνηθίσει τέτοια χρώματα να φοράω και θα άλλαζα και το ρούζ νομίζω στο συγκεκριμένο μακιγιάζ. Αλλά πάμε να το εφαρμόσουμε σωστά, να το αφήσω να στεγνώσει, να δω και το τελικό του χρώμα και την αίσθηση και μετά θα καταλήξω και θα αποφασίσω. Λοιπόν, έλυσα και τα μαλλιά μου για να δείτε το ολοκληρωμένο μακιγιάζ όπως είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι γι' αυτό το χρώμα του κραγιόν σε συνδυασμό με το μακιγιάζ που έχουμε στα μάτια και το ρούζ. Ωστόσο, θα βγάλω μια φωτογραφία για να το έχω, να το θυμάμαι. Θα το αφαιρέσω λοιπόν και θα επιστρέψω με τη δική μου κατά τη γνώμη πιο ταιριαστή απόχρωση για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Να σας πω ότι έχει περάσει περίπου ένα δεκάλεπτο από τη στιγμή που το έχω εφαρμόσει και θέλω να δω αν είναι transfer proof, αν μεταφέρεται. Είναι πάντως πάρα πολύ άνετο στα χείλη.
Λοιπόν, φυλάω το χείλη μου, όπως βλέπετε έχει μείνει αποτύπωμα, οπότε δεν είναι transfer proof το συγκεκριμένο, αλλά όπως βλέπετε έχει τόσο πολύ χρωστική που μπορεί να φύγει λίγο στο ποτήρι σας, αλλά θα αργήσει πάρα πολύ να φύγει από τα χείλη σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, το βρήκα. Αυτό που ήθελα, αυτό που έψαχνα, αυτό που αναζητούσα είναι μια απόχρωση σαν κι αυτή. Τώρα τη δοκίμασα στα χείλη μου και λέω αυτή θα βάλω. Λοιπόν, αυτό είναι το Always On Cream to Matte Lipstick από την Smashbox. Μόλις το άνοιξα από το κουτί του, είναι η απόχρωση Hoops On. Έχει πάρα πολύ ωραίο σχήμα για να μπορείτε να διαγράφετε τα χείλη σας, το σχήμα των χειλιών σας, και θα το εφαρμόσω αμέσως τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναδεί τόσο έντονο χρώμα με ένα πέρασμα, παιδιά. Είναι όνειρο. Λοιπόν, η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρω ότι το έχω βάλει χάλια. Δώστε μου λίγο χρόνο να το διορθώσω. Θα το φτιάξω, γιατί εγώ χωρίς περίγραμμα δεν μπορώ να λειτουργήσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, παιδιά, αυτό είναι περισσότερο στα χρώματά μου και νομίζω ότι τονίζει πάρα πολύ ωραία και κολακεύει το υπόλοιπο μακιγιάζ που έχουμε κάνει. Βέβαια, επειδή είναι τόσο έντονο, θέλω να βάλω λίγο ακόμα από αυτό εδώ το ροζμόβ, εδώ ψηλά στα μάτια, για να δένει και με το κραγιόν, το οποίο είναι βυσσινό καφέ, κάπως έτσι θα το έλεγα, βυσσινό σοκολατή. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μακιγιάζ για σήμερα και για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όπως βγήκε. Μπορεί να βάλω λίγο ρούζ ακόμη πριν φύγω από το σπίτι, αλλά θα το τσεκάρω στον καθρέφτη του σπιτιού μου και με κανονικά φώτα, γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και σε μπερδεύουν. Θέλω να τσεκάρω αν μεταφέρεται το κραγιόν που χρησιμοποιήσαμε, γιατί δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και τώρα νιώθω ότι έχει στεγνώσει εντελώς. Δεν το νιώθω όμως ότι μου τραβάει τα χείλη. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ καλή, οπότε στο καθαρό μου χέρι θα δώσω ένα φυλάκι ξανά. Α, και δεν μεταφέρεται καθόλου, παιδιά. Okay. Βρήκαμε και το σωστό κραγιόν για άπειρα φιλιά. Να περάσετε υπέροχα στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, είτε γιορτάζετε είτε όχι, δεν έχει σημασία. Βγείτε, εγώ για πάρα πολλά χρόνια που ήμουν single έβγαινα και έπινα με τις φίλες μου και περνούσα ωραία. Λοιπόν, βγείτε, διασκεδάστε, δείτε αγαπημένα πρόσωπα, είναι μια ευκαιρία ούτως ή άλλως να γιορταστεί η αγάπη. Να περάσετε υπέροχα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο λοιπόν. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring και είμαι σίγουρη ότι θα βρουν κάτι ενδιαφέρον σε αυτό. Να σας θυμίσω ότι αν πατήσετε τα links που είναι στην περιγραφή δίπλα στα προϊόντα που χρησιμοποίησα στο σημερινό βίντεο, τα περισσότερα από αυτά είναι affiliate, οπότε εγώ θα κερδίσω μία μικρή προμήθεια και με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε και εμένα αλλά και το κανάλι. Και να σας δώσω πολλά φιλιά. Thank you. Και πάλι που είδατε το σημερινό βίντεο και για την παρέα. Θα σας δω στο επόμενο. Bye.